Λοιπόν, παίρνουμε στο δεύτερο μέρος. Ενότητα δεύτερη. Επικούρια προσέγγιση της νευροβιολογίας και της βιοηθικής. Ένα ιδιαίτερο θέμα. Πρώτος ομιλητής μας, ο κύριος Χρήστος Γιαπιτζάκης, με θέμα του «Τα λάθη της γνωσιακής αντίληψης και η επικούρια φρόνηση». Ο κύριος Γιαπιτζάκης είναι μισός κριτικός και μισός Μακεδόνας. Είναι επίκουρος καθηγητής της νευρογεννητικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εκδώσει τα βιβλία «Επικουρίουν δόξε» και «Φιλοδήμου περί Παρησίας». Έχει αρθρογραφήσει και έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις για την επικούρια φιλοσοφία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι ιδρυτικό μέλος των φύλων επικούριας φιλοσοφίας Κήπος Αθηνών. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλο ένα ειδονικό συμπόσιο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Σήμερα θα σας μιλήσω για τα λάθη της γνωσιακής αντίληψης και την επικούρια φρόνηση. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο θα το αντιμετωπίσω τηλεγραφικά. Θα κάνω νήξη για τη βιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου λόγω εξέλιξης, για τα συνηθισμένα λάθη της προκατάληψης, τη φιλοσοφική έννοια της αχλαμάρας, τη διαφορά της πολιτικής προσέγγισης και της επιστημονικής προσέγγισης και θα καταλήξω με τα συμπεράσματα για τους φίλους της επικούριας φιλοσοφίας. Σε κάθε ένα από αυτά τα θέματα που θα αναφέρω θα λέω και το τι είπε ο επίκουρος ή άλλη επικούρη, δηλαδή ποια είναι η επικούρια προσέγγιση. Ξεκινώντας, είναι γνωστό ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι προϊόν εξέλιξης εκατομμυρίων ετών. Όπως περιέγραψε και ο επίκουρος και φαίνεται και στο βιβλίο του Λουκρίτιου το «Περί της φύσεως των πραγμάτων», όπου μιλάει για εξέλιξη με φυσική επιλογή. Κατά την εξέλιξη, λοιπόν, ευνοήθηκε η γρήγορη γνωσιακή αντίληψη, συμπερασμός δηλαδή με λίγα αισθητηριακά δεδομένα. Δεν χρειαζόταν κάποιος προγονός μας να δει ολόκληρο το λιοντάρι ή κάποιο αρπακτικό ζώο, που ήταν πίσω από φυλώματα, έβλεπε την ουρά του, το μάτι του, τη μουσούδα του και καταλάβαινε ότι υπάρχει από πίσω από τα φυλώματα ένα ολόκληρο θηρίο. Είμαστε απόγονοι εκείνων που είχαν αυτή την αντιληπτική ικανότητα, γιατί τους άλλους απλώς τους φάγανε τα θηρία. Λοιπόν, οπότε αυτός ο συμπερασμός με λίγα αισθητηριακά δεδομένα μας κάνει να βλέπουμε στα χαλίκια κάποιο πρόσωπο, να βλέπουμε ένα τρίγωνο εδώ που δεν υπάρχει, συμπληρώνει ο νους μας δηλαδή τις λίγες αισθητηριακές εικόνες, τα λίγα δεδομένα που έχει, με κάτι παραπάνω. Και ο επίκουρος μας λέει στην επιστολή προς Ηρόδοτο ότι η εντύπωση που θα επιβληθεί στο νου ή στα αισθητήρια όργανα, είτε της μορφής είτε των ιδιοτήτων, είναι πάντοτε η μορφή του στερεού αντικειμένου. Το λάθος και η πλάνη βρίσκονται πάντα στη γνώμη που σχηματίζουμε για το αντικείμενο, όταν ένα γεγονός περιμένει επιβεβαίωση ή μη διάψευση, αλλά ύστερα δεν επιβεβαιώνεται και διαψεύδεται. Δηλαδή, εδώ, αν το παρατηρήσουμε προσεκτικά, δεν υπάρχει τρίγωνο. Και βέβαια, ούτε και άνθρωπος στα χαλίκια. Έχουν όμως, υπάρχουν στο ανθρώπινο είδος, έχουν αναδειχθεί δύο συστήματα σκέψης. Το πρώτο, το σύστημα το συνειρμικό, που έχουν όλοι οι άνθρωποι, το έχουμε όλοι μας, και το δεύτερο σύστημα, το αναλυτικό, που το έχουν λίγοι. Θέλει δουλειά, πρέπει να το μάθει κανείς να το χρησιμοποιεί. Το πρώτο σύστημα, το συνειρμικό, είναι το γρήγορο, το εύκολο. Με βάση τις προσωπικές εμπειρίες τις προηγούμενες, τις προσωπικές συνήθειες, τις πεποιθήσεις, τις προτιμήσεις, κάνουμε πράξεις που είναι αυθόρμητες. Αυτές είναι ακριβές. Αυτό το σύστημα είναι ακριβές για τις καθημερινές αποφάσεις, αλλά είναι ευάλωτο σε διάφορες γνωστικές προκαταλήψεις,
σε συστηματικά σφάλματα που προκαλούνται από ψυχολογικούς παράγοντες ή από ιδεοληψίες κλπ. Το δεύτερο σύστημα, το αναλυτικό, είναι αργό, απαιτεί προσπάθεια, χρειάζεται παρατήρηση, χρειάζεται γνώση, χρειάζεται συλλογισμό και είναι η επιστημονική μέθοδος. Αυτό είναι εξαιρετικά ακριβές επειδή είναι αντικειμενικό, παίρνει δεδομένα δηλαδή αντικειμενικά. Και όπως μας λέει ο Επίκουρος στην επιστολή προς Ηρόδοτο, το σφάλμα δεν θα υπήρχε εκτός αν κάποιο άλλο είδος κίνησης δημιουργείται μέσα μας, συνδεδεμένο στενά με την νοητική ενεργητική αντίληψη των εικόνων, αλλά που διαφέρει από αυτήν. Δηλαδή έχουμε την πρόσληψη με τα αισθητήρια όργανα, αλλά υπάρχει και μια επιπλέον κίνηση του νου που μπορεί να λαθέψει, εφόσον δεν επιβεβαιωθεί ή διαψευστεί από τις αισθήσεις. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι γρήγορα παίρνουν αποφάσεις χωρίς να επιβεβαιώσουν, να επιμαρτυρήσουν την πρώτη τους εντύπωση. Και αυτό το συνειρμικό μοντέλο σκέψης οδηγεί σε συνηθισμένα λάθη προκατάληψης. Έχουμε το χαρακτηριστικό θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης, όπως το λένε οι ψυχολόγοι, αυτές είναι ονομασίες που δίνουν οι ψυχολόγοι. Το θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης, που οι άνθρωποι δίνουν υπερβολική έμφαση στην πρόθεση κάποιου και όχι σε άλλους παράγοντες, στη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων, όχι των ιδίων, γιατί ξέρουν ότι δεν είναι πάντα η πρόθεσή μας που μας κάνει να φερόμαστε με κάποιο τρόπο, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μας κάνουν να φερόμαστε. Αλλά για τους άλλους ανθρώπους έχουμε αυτή την προκατάληψη. Η μεροληψία της πίστης, η αξιολόγηση ενός επιχειρήματος που είναι προκατηλημένη από την πίστη στην αλήθεια ή το ψέμα του συμπεράσματος. Η προκατάληψη της επιβεβαίωσης, δηλαδή η τάση της αναζήτησης ή ερμηνείας πληροφοριών με τρόπο που να επιβεβαιώνει τις προκαταλήψεις. Η αυτοεξυπηρετούμενη προκατάληψη, δηλαδή η τάση να αξιολογούνται διφορούμενες πληροφορίες κατά τρόπο που να ωφελεί το συμφέρον κάποιου. Και η πλαισίωση, αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, προσεγγίζουμε κάποιο θέμα με ένα πολύ στενό θεωρητικό τρόπο. Ο Επίκουρος αρνιόταν τις προκαταλήψεις και χρησιμοποιούσε αντικειμενικότητα, γιατί δεν τον ενδιέφερε να επηρεάσει τον κόσμο προς το συμφέρον του, δεν ήταν λαϊκιστής και λέει χαρακτηριστικά «Ποτέ δεν θέλησα να αρέσω στους πολλούς, διότι αυτά που άρεσαν σε εκείνους δεν ενδιαφέρθηκα να τα μάθω, ενώ αυτά που ευχαριστούσαν εμένα εκείνοι δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν». Γιατί περισσότεροι άνθρωποι έχουν αυτό το συνειρμικό μοντέλο σκέψης και την πλαισίωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πλαισίωσης είναι το παράδειγμα του Κέπλερ, του Γερμανού αστρονόμου, που ο άνθρωπος αυτός έγραψε ένα βιβλίο με βάση την πλαισίωση, πιστεύοντας δηλαδή σε αυτά που είχε γράψει ο Πλάτωνας για τα στερεά, ότι το ηλιακό σύστημα αποτελείται από στερεά συγκεκριμένα, ένα κύβο, ένα τετράεδρο κλπ. Και έφτιαξε αυτό το μοντέλο του ηλιακού συστήματος, έτσι, με την νοησιαρχική πλατωνική μέθοδο, ένα ανυπόστατο μοντέλο. Ο ίδιος άνθρωπος όμως 15 χρόνια μετά, χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις με τηλεσκόπιο του Τίχο Μπράχε, ενός Δανού αστρονόμου, που έβλεπε τις κινήσεις των πλανητών, έγραψε ένα νέο βιβλίο, όπου περιέγραψε τις έκεντρες κινήσεις των πλανητών γύρω από τον ήλιο. Και είναι το μοντέλο που ισχύει και σήμερα, γιατί βασίζεται σε παρατήρηση. Είναι η επιστημονική, η επικούρια μέθοδος αυτή. Και όχι η ανυπόστατη ιδεαλιστική. Τα συνηθισμένα λάθη της προκατάληψης είναι ο κομφορμισμός, δηλαδή η αντιγραφή της συμπεριφοράς των περισσότερων, αλλά και ο νεωτερισμός, δηλαδή η τάση να εμφανίζεται ως καλύτερο οτιδήποτε είναι νέο, άκρητα. Εφόσον είναι νέο, είναι και καλό. Που βέβαια δεν ισχύει ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ο Επίκουρος αρνιόταν και τον κομφορμισμό και τον νεωτερισμό. Και έλεγε χαρακτηριστικά, διότι εγώ βεβαίως θα προτιμούσα μελετώντας τη φύση να ανακοινώσω με παρησία αυτά που είναι ωφέλιμα σε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και αν δεν συμφωνήσει κανείς μαζί μου, παρά να συμβιβάζομαι με τις κοινότοπες δοξασίες και να καρπώνομαι το συχνό έπαινο των πολλών. Δεν ήταν, είπαμε, λαϊκιστής. Και ένας σύγχρονος φιλόσοφος Αμερικανός, ο Φράγκφουρτ, μας έχει μάθει για το τι είναι σαχλαμάρα. Η σαχλαμάρα, σε αντίθεση με το ψεύδος ή το αστείο, που και το ψεύδος και το αστείο αναγνωρίζουν την αλήθεια, αλλά το ψεύδος την αποκρύπτει για να ξεγελάσει, το αστείο την διαστρεβλώνει λίγο για να γελάσουμε.
Η Σαχλαμάρα κατά το Frankfurt, στο διάσημο βιβλίο του που έχει γίνει best seller, η αβάσταχτη ελαφρότητα της Σαχλαμάρας, περιγράφεται ως αδιαφορία για την αλήθεια. Δεν τον ενδιαφέρει κάποιον που λέει μια σαχλαμάρα η αλήθεια. Ο στόχος είναι η δημιουργία εντυπώσεων. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι πολιτικοί αυτό το πράγμα. Οι πολιτικοί δεν λένε ψέματα, λένε σαχλαμάρες. Ξέρουν ότι δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή. Απλώς θέλουν να δημιουργήσουν κάποια εντύπωση. Δυστυχώς έχουμε παραδείγματα και βέβαια ο Επίκουρος έλεγε η ζωή μας δεν έχει ανάγκη από παραλογισμό και ανόητες γνώμες, αλλά από ηρεμία. Δυστυχώς έχουμε παραδείγματα και από ανθρώπους που αυτοαποκαλούνται φίλοι του Επίκουρου, που γράφουν κείμενα σε βιβλία. Λέει ένα, ας πούμε, για τον ωφελημισμό ως ευτυχία εννοείται η ειδονή και η απουσία του πόνου. Ενώ ως δυστυχία ο πόνος είναι ο πόνος και η στέρηση της ειδονής. Το αντίθετο δηλαδή από την επικούρια φιλοσοφία. Ενώ αυτά λέει η επικούρια φιλοσοφία. Αυτό είναι μια σαχλαμάρα, αδιαφορία για την αλήθεια. Ή αλλού, για τον επίκουρο, ναι, θεοί υπάρχουν, αλλά δεν είναι σύνθετα στερεά σώματα και δίνεται μια παραπομπή η οποία αναφέρει ποια είναι τα στερεά σώματα. Αλλά δεν δίνεται η παραπομπή της πρώτης κυρίας δόξας, όπου εκεί καταγράφεται η υλική φύση των θεών. Και συνεχίζοντας, από ένα κείμενο που βγήκε στο Scientific American, ένα διάσημο αμερικάνικο περιοδικό πριν ένα χρόνο περίπου, που περιγράφεται στα ελληνικά ο φιλετισμός της αλήθειας από ψυχολόγους και φιλοσόφους, Αμερικανούς και Γάλλους. Στο άρθρο αυτό περιγράφεται η συζήτηση πολιτικού τύπου και η συζήτηση φιλικού τύπου. Ποια είναι, σύμφωνα με τους ψυχολόγους και φιλοσόφους, η συζήτηση πολιτικού τύπου. Αυτή έχει ως στόχο τη νίκη. Βασίζεται στην εξαρχής πίστη σε ιδέες, στον υποκειμενισμό, σε ρητορικά επιχειρήματα και στην άφιλη επιθετικότητα που είναι πολύ συνηθισμένη στις μέρες μας, δυστυχώς και στη χώρα μας. Παράδειγμα, λέει ο Α, πιστεύω ότι η έκτρωση είναι 100% επιλογή της γυναίκας. Β, λέει ο Β, πιστεύω ότι η έκτρωση πρέπει να απαγορευτεί γιατί σταματάει μια ζωή. Λέει πάλι ο Α, η έκτρωση επιτρέπεται από τον νόμο της χώρας μας. Λέει ο Β, η καρδιά του εμβρίου χτυπά στις 3 εβδομάδες, άρα πρόκειται για φόνο. Ο Α, είσαι μισογύνης. Ο Β, είσαι ανήθικος υπερασπιστής δολοφόνων. Οι δύο συγκρούονται γιατί ξεκινούν με στόχο τη νίκη και βασίζουν τις απόψεις τους σε εξαρχή πίστη σε ιδέες. Ποια είναι η συζήτηση φιλικού τύπου. Παράδειγμα, ο Α, πού λες να πάμε για φαγητό. Ο Β, ας δοκιμάσουμε το νέο κινέζικο εστιατόριο που άνοιξε. Ο Α, διάβασα κακές κριτικές γι' αυτό. Τι λες να πάμε να φάμε πίτσα. Λέει ο Β, ευτυχώς που ήξερες για το κινέζικο, ας πάμε για πίτσα. Ο στόχος εδώ των δύο είναι η μάθηση. Βασίζεται στην κριτική σκέψη, σε αντικειμενικές παρατηρήσεις. Έχω διαβάσει κάτι, άρα το έχουν παρατηρήσει κάποιοι άλλοι. Στην από κοινού διερεύνηση ενός θέματος και στην ειδονή της γνώσης και της φιλίας. Και βέβαια η συζήτηση, η πολιτική, η ρητορική, που έχει στόχο τη νίκη, είναι η ιδεαλιστική προσέγγιση. Η συζήτηση φιλική, η επιστημονική, είναι η επικούρια προσέγγιση, γιατί έχει στόχο τη μάθηση. Τι μας λέει ο Επίκουρος? Μας λέει ότι η ανάγνωση και κατανόηση των κειμένων είναι απόλαυση. Και σε συζητήσεις υψηλού πνευματικού επίπεδου, περισσότερο κερδίζει ο ηττημένος, καθώς μαθαίνει κάτι περισσότερο. Ο στόχος είναι η μάθηση, δεν είναι η νίκη. Ενώ η ιδεαλιστική προσέγγιση κάνει πολλούς ανθρώπους, δυστυχώς και ανάμεσα στους λεγόμενους φίλους της επικούριας φιλοσοφίας, να διαστρεβλώνουν τα ίδια τα κείμενα. Εμφανίζουν τον Επίκουρο ως άθεο, τον εμφανίζουν ως αναρχικό, τον λένε ειδονιστή σαν τον αρίστυπο, κάνουν επιθέσεις κατά του χριστιανού ιερέα Γκασαντή επειδή ήταν χριστιανός, κατά του Τζέφερσον επειδή ήταν Αμερικανός και όλες αυτές οι ανοησίες. Η αντικειμενική συζήτηση φιλικού τύπου με στόχο τη μάθηση είναι η επικούρια προσέγγιση με φρόνηση. Γιατί μας λέει ο Επίκουρος, όσον αφορά στις άλλες ενασχολήσεις, το αποτέλεσμα έρχεται μόλις ολοκληρωθούν αυτές. Ενώ για τη φιλοσοφία η ευχαρίστηση είναι ταυτόχρονη με τη γνώση. Διότι δεν έρχεται μετά τη μάθηση η απόλαυση, αλλά συγχρόνως με τη μάθηση υπάρχει και η απόλαυση. Ο στόχος είναι η μάθηση, δεν είναι η νίκη. Και μας λέει ο Τόμας Τζέφερσον, η αλήθεια είναι μεγάλη.
και θα επικρατήσει αν αφαιθεί στον εαυτό της, επειδή αυτή είναι η σωστή και επαρκής ανταγωνίστρια του λάθους και δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τη σύγκρουση, εκτός εάν από την ανθρώπινη παρεμβολή αφοπλιστεί από τα φυσικά της όπλα, την ελεύθερη επιχειρηματολογία και το διάλογο, λάθη που πάβουν να είναι επικίνδυνα όταν επιτρέπεται ελεύθερα να τα αντικρούν. Αυτή είναι η δημοκρατική, η επικούρια, η φιλικού τύπου προσέγγιση. Η υποκειμενική συζήτηση πολιτικού τύπου με στόχο τη νίκη δεν είναι επικούρια προσέγγιση. Γιατί μας λέει ο Επίκουρος, δεν με ενδιαφέρει να αρέσω στους πολλούς, εμένα με ενδιαφέρει, παρατηρώντας τη φύση, να ανακοινώσω αυτά που ωφελούν τους ανθρώπους, ακόμα και αν δεν συμφωνείς κανένας μαζί μου. Και βέβαια, φαίνονται οι άνθρωποι που μιλάνε με φρόνηση και όχι με μοχθηρότητα. Μας λέει ο Φιλόδημος, είναι δυνατόν να ξεχωρίσουμε τη φύση κάποιου που μιλά με παρησία λόγω ευγενικού χαρακτήρα από κάποιον με μοχθηρό χαρακτήρα. Ευγενικός είναι καθένας που πάντα έχει καλή πρόθεση, φιλοσοφεί συνετά και διαρκώς, είναι μεγαλόψυχος, αδιάφορος για τη δόξα, καθόλου δημαγωγός, απαλλαγμένος από φθόνο, αναφέρεται μόνο στο θέμα συζήτησης και δεν ξεφεύγει από αυτό για να προσβάλλει ή να διαπομπεύσει, ή να περιφρονήσει, ή να βλάψει, ούτε χρησιμοποιεί ασελγείς εκφράσεις, κολακίες. Και ο Λουκιανός, ένας σπουδαίος επικούριος συγγραφέας, λέει: «Πολλούς θα μπορούσα να σου υποδείξω, οι οποίοι δεν ξέρω πώς έχουν προσβληθεί από αυτή την αρρώστια και έγιναν φίλοι του ψεύδους. Ώστε να λυπάμαι που τέτοιοι άνθρωποι δίθεν άψογοι σε όλα, χαίρονται να εξαπατούν και τους εαυτούς τους και όσους τους συναναστρέφονται. Για τέτοια ψέματα, ισχυρό φάρμακο έχουμε την παρατηρούμενη αλήθεια και τον παντού εφαρμόσιμο ορθό λογισμό, που εάν το χρησιμοποιούμε δεν θα μας ταράξει κανένα από τα κενά περιεχομένου και μάταια αυτά ψέματα. Η επιλογή λοιπόν είναι δική μας. Η επικούρια επιστημονική φιλική προσέγγιση ή ο πλατωνικός πολιτικός υποκειμενισμός και η σαχλαμάρα». Και όπως μας λέει ο Αρκάς πολύ ωραία, μας βάζει εδώ τον προφήτη να λέει «Είστε απαράδεκτοι», να λέει στον κόσμο. «Δεν αναγνωρίζετε ποτέ τα λάθη σας και δεν αναλαμβάνετε ποτέ τις ευθύνες σας». Και απαντάει ο κόσμος, «Έτσι είναι, αλλά δεν φταίμε εμείς γι' αυτό». Η επικούρια επιστημονική προσέγγιση, για να τελειώσω, με φρόνηση, συμπερασματικά, είναι ξεχωριστή από τις συμπεριφορές πολιτικού τύπου, που προέρχονται από συνειρμικό τρόπο σκέψης, χαρακτηρίζονται από προκαταλήψεις, δηλαδή την ιδεαλιστική προσέγγιση, χαρακτηρίζονται από αδιαφορία για την αλήθεια, είναι η σαχλαμάρα που μας είπε ο Φράγκφουρτ, προκαλούν ταραχή, οδηγούν στη διχόνοια, στην άφηλη απομάκρυνση και σε καταστάσεις σύγκρουσης. Τη ζούμε στην ελληνική κοινωνία. Οι έμφρονες άνθρωποι και οι πραγματικοί φίλοι της επικούριας φιλοσοφίας προτιμούν την ειδονή που συνυπάρχει με τον επιστημονικό αναλυτικό τρόπο σκέψης, τη φιλική συζήτηση, την από κοινού μάθηση και βελτίωση. Γιατί εμείς ενδιαφερόμαστε για μια ανοιχτή κοινωνία με μορφωμένους πολίτες. Αυτό θέλουμε. Και όπως γράφει και ο Φιλόδημος, αν καλά εξετάσει κανείς τι είναι εχθρικότερο για τη φιλία και τι παραγωγικότερο για την έχθρα, θα βρει την πολιτική. Επειδή αυτή δίνει αφορμή στη ζήλια και γεννά τη συντρόφισσά της τη φιλοπρωτεία και τις διαφωνίες και τις αντιθέσεις. Γι' αυτό και πριν από 10 χρόνια, οι φίλοι της επικούριας φιλοσοφίας από τους κήπους Αθηνών και Θεσσαλονίκης προσυπογράψαμε το συγκεκριμένο κείμενο που δείχνει την πρόθεση των φίλων της επικούριας φιλοσοφίας. Θεωρούμε ότι η επικούρια φιλοσοφία χαρακτηρίζεται από διατύπωση απόψεων με παρησία αλλά και με φιλική διάθεση για συζήτηση. Η επίθεση με υβριστικές κατηγορίες δεν ταιριάζει σε επικούριους. Οι επικούριοι συζητούν φιλικά, δεν βρίζουν ούτε συκοφαντούν. Οι διαφορετικές απόψεις είναι σεβαστές, αλλά πρέπει να συζητούνται με νυφαλιότητα και με παράθεση στοιχείων. Οι φίλοι της επικούριας φιλοσοφίας δεν είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν τις ανοησίες των φατριών και της πολυδιάσπασης που χαρακτηρίζουν τις πολιτικές ή τις θεολογικές ομάδες. Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι σέβονται τον επίκουρο, αλλά δεν σέβονται τις αρχές του περιφιλίας, ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούν μήπως βρίσκονται σε λάθος χώρο. Η ενότητα των φίλων της διδασκαλίας του επίκουρου στηρίζεται και εννοούμε να τη στηρίζουμε στην επικούρια φιλία. Αυτά τα λέγαμε στην αρχή της δεκαετίας, αυτά τα λέμε και στο τέλος της δεκαετίας και για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.